ερώτηση που έκανα ήταν γιατί έπρεπε να παίξω το βίντεο, όχι για να κάνω είσοδο. λοιπόν, όταν με καλέσανε να... και μου προτείνανε να έρθω εδώ να σας μιλήσω, να ρωτιόμουν ποιος είναι αυτός ο λόγος που θα πρέπει εγώ να μιλήσω. Δεν έχω κάποια επιστημονική, όπως ή κάποια άλλη εδώ, έτσι, άποψη ή τέλος πάντων εμπειρία. Και ανα, αναρωτιόμουν πραγματικά αυτό το οποίο τελικά πιστεύω ότι έχω κάνει στη ζωή μου, Εντάξει, έχω κάνει μια δουλειά η οποία είναι γνωστή στου περισσότερου από εσά. Όμω, αυτό που πιστεύω ότι έχω κάνει είναι ότι έχω προχωρήσει με αλήθεια. Αυτή την αλήθεια έρχομαι να σα πω, αυτή τη στιγμή εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι η αδιαπραγμάτευτη αλήθεια που κάποιο που μπορεί να αντέξει. Έτσι. Αυτή, θέλω να σα πω ότι ε, θέλω να ξεκινήσω με μια ε, συμφωνία με εσά. Θέλω να σα ρωτήσω καταρχά αν είστε καλά. Είστε καλά? δεν θα το κάνω όπως τις συναυλίες που λένε «Είστε καλά και το σηκώνουμε». Όχι, δεν θα το κάνω αυτό. Ήθελα πραγματικά να ακούσω αυτό το «Ναι» τόσο αχνό που βγήκε από εσάς. Διότι θέλω πραγματικά να μιλήσουμε για το αν είμαστε πραγματικά καλά. Όταν λοιπόν έρθει η στιγμή να πούμε την αλήθεια μας, πολλοί λένε ότι αυτό είναι ένα δικό σου πρόβλημα. Δεν είναι δικό μου το πρόβλημα. Μένουμε λοιπόν με το πρόβλημα του άλλου απέναντι. Ε, ο άλλος, δηλαδή ο απέναντι, όσο και αν λέει ότι είμαι εδώ, έχω αποφασίσει να είμαι αληθινός απέναντί σου και θέλω πάρα πολύ να μπω μαζί στην δική σου παρέα. Ε, τότε εκεί πέρα ακριβώς θα, 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 θα αρχίσει να κουνάει χέρια, πόδια, θα λέει είμαι εδώ, είμαι εδώ, προσεξέ με, προσεξέ με, Όσο και να γυρίσεις το βλέμμα σου αλλού, εγώ εδώ είμαι, δεν πρόκειται να φύγω διότι είμαι εδώ και είναι πάρα πολύ απλό ότι είμαι εδώ. Θέλω να πάμε λίγο στην περίπτωση του coming out που αφορά στο σεξουαλικό προσανατολισμό. Η απάντηση που θα δεχτεί κάποιο όταν αποφασίσει να, να, βγει αυτόματα έξω, να βγει στην κοινωνία, είναι μία απάντηση που θεωρώ ότι είναι κακοποιητική, προσβλητική, ρατσιστική. Η απάντηση είναι «Δεν με νοιάζει τι κάνεις στο κρεβάτι σου, όλα καλά ρε φίλε, αλλά εμένα δεν με νοιάζει τι κάνεις στο κρεβάτι δεν με νοιαζει τι στο κρεβατι σου Πιστεύετε ότι με νοιάζει εμένα. Εσάς σας νοιάζει τι κάνω εγώ στο κρεβάτι μου. Αυτό που θα μπορούσα να σας αποκαλύψω είναι ότι τρώω ένα μπισκότο καμιά φορά, σκρολάρω στο κινητό μου, μπορώ να διαβάσω καμιά σελίδα από ένα βιβλίο και μετά να με πάρει ο ύπνο. Οτιδήποτε άλλο μπορώ να το κάνω στο κρεβάτι μου, στην κουζίνα, στο σαλόνι, outdoor, οπουδήποτε. Αλλά δεν σας νοιάζει. Ειλικρινά θέλω να πιστέψετε, δεν σας νοιάζει και σε δηλώνω ότι είμαι ένα ε, αυτοπρο, γκέι άνδρας. Και σας λέω ότι δεν με νοιάζει και εμένα τι κάνετε στο κρεβάτι σας, παρόλο που πιστεύω ότι ε, στο κοινό οι, περισσότεροι είσαστε straight, εκτός βέβαια αν σας φαντασιώνομαι, γιατί είδα πολλούς ιδιαίτερους έξω, οπότε τότε θα, θα το σκεφτώ <laughs> με λίγο. <laughs> θα σας ρωτήσω και πάλι, είστε καλά ωραία. Πάμε καλύτερα. Εύχομαι στο τέλος αυτής της κουβέντας να είμαστε όλοι καλύτερα. Τα συναισθήματα που κατακλείζουν έναν άνθρωπο όταν αποφασίζει να κάνει το προσωπικό του coming out είναι η ανακούφιση, η λύτρωση, η χαρά, η απελευθέρωση, συναισθήματα που είναι τα ζητούμενα ώστε ένας άνθρωπος να είναι ευτυχισμένος. Τι πιο σπουδαίο και ανθρώπινο όταν συναντάμε κάποιον άνθρωπο και μας λέει είμαι αυτός που είμαι, είμαι καλά, είμαι ευτυχισμένος να τον δούμε γλυκά και να πούμε «Α, τι ωραία, μπράβο». Και αυτό, α, τι ωραια μπραβο και αυτο μια, μια είσαι μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα. Χαίρομαι πολύ για σένα και πολλές φορές, ξέρει, αν τον δούμε έτσι τόσο χαμό, λέμε «Μπορεί να τσιμπήσω κάτι από αυτόν». Ε, θέλω όμως να σας πω ότι αυτός ο δρόμος που έκανε προς την αλήθεια, ε, στην αλήθεια που έχει το φως, δεν ήταν τόσο εύκολος. Πιστέψτε με, αυτός ο δρόμος γεμάτος φως είναι δύσκολος. Ο άνθρωπος γεννιέται επαναστάτης. Η ανάγκη του να αυτοπροσδιοριστεί, να πάρει μια ορατή θέση στην κοινωνία και στον εαυτό του, απέναντι στον εαυτό του, ε, είναι ένας προσωπικός αγώνας. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα διστάσει να πατήσει το κουμπί, να τα ανατινάξει όλα, να κάνει το κοντέρ να μηδενίσει και να ξεκινήσει από την αρχή. Αυτό το να το ανατινάζω όλα είναι κάτι το οποίο μπορεί να τον φέρει σε, αντίθε, σε, σε μια αντίθεση με την οικογένειά του, να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι, να δει ε, με καθαρότητα όλους τους υπόλοιπους, αλλά θα πρέπει να φύγει, θα πρέπει να επαναστατήσει, θα πρέπει να σταθεί στα πόδια του και να πει βγαίνω έξω. Φοβάται, είναι αλήθεια ότι φοβάται, φοβάται να σταθεί γυμνός και εκτεθειμένος θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό που λέμε coming out. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει ένα coming out. Είναι ελεύθερος να κάνει ένα coming out όποτε θέλει, αν θέλει, σε όποιον θέλει. Είναι μια προσωπική υπόθεση του καθένα και της καθεμιάς για το πώς θα διαχειριστεί την προσωπική του θέση σε ένα σύνολο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Όμως, εδώ θα ήθελα να σταθούμε περισσότερο στα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που δεν έχουν αυτή την επιλογή να το κάνουν όποτε αυτοί θέλουν. Αυτά τα άτομα είναι τα άτομα της τρανς κοινότητας. Θα μπορέσω να το λειτουργήσω, μου φαίνεται... Η γνωστοποίηση, το coming out, ιδιαίτερα για τα τρανς πρόσωπα, είναι μια λυτρωτική διαδικασία. Φέρνει ένα τεράστιο και βαρύ φορτίο από πάνω του, ενώ συμβάλλει και στην αύξηση τη ορατότητα. Παράλληλα, όμω, μπορεί να είναι και μια πάρα πολύ τραυματική εμπειρία. Όταν ένα τρανς πρόσωπο γνωστοποιήσει την ταυτότητα φίλου του, μπορεί να βιώσει το φόβο λόγω τη πιθανή εγκατάλειψη ή και βία ακόμη από το οικογενειακό περιβάλλον, μπούλιξ στο σχολείο, αποκλεισμού από το χώρο τη εργασία και κοινωνική περιοθεροποίηση αλλά και στιγματισμό. Ιδιαίτερα σε τρανς πρόσωπα που δεν μπορούν να μεταβάλουν τα στοιχεία του στα δημόσια έγγραφά του με τη νομική αναγνώριση τη ταυτότητα φύλου, λόγω του ότι είναι μια διαδικασία δικαστική με πολλού περιορισμού και κενά, στην καθημερινότητα δεν έχουμε coming out αλλά μια ξεκάθαρη παραβίαση τη ιδιωτικότητα. Πηγαίνοντα σε μια δημόσια υπηρεσία, σε μια τράπεζα, σε ένα ταχυδρομείο για να κάνει μια συναλλαγή ή δείχνει την ταυτότητά σου, εκείνα ακριβώ το σημείο που αρχίζει η παραβίαση τη ιδιωτικότητά σου και η κακοποίηση. Γιατί για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όπω οι υπόλοιποι πολίτε, θα πρέπει να εξηγήσει ότι δεν είσαι ελέφαντα, θα πρέπει να εξηγήσει τι είσαι και τι δεν είσαι, αντιμετωπίζοντα τόσο την άνιση εξυπηρέτηση από υπαλλήλου, έω και τρασφοβικέ συμπεριφορέ. Πριν μιλήσουμε λοιπόν για coming out, α μιλήσουμε για ασφάλεια. Αυτό ήταν ο κείμενο ε, Μελικέτη, ο οποίο είναι γενικό ε, γραμματέα στο. Στο Σωματείο Υποστήριξη Διεμφυλικών και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μα έστειλε αυτό το μήνυμα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και την κουβέντα μα λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ένα τραν άτομο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο από τη στιγμή που θα αποδεχτεί τον εαυτό του και θα αποφασίσει πω η κοινωνική του συμπεριφορά θα είναι αυτή που επιθυμεί, θα αντιμετωπίσει ίσω την πιο βίαιη αντίδραση από την ε, κοινωνία ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης το έχει περιγράψει άριστα, λέγοντας για την κοινότητα των τρανς ατόμων πως είναι η μοναδική ομάδα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τις μέγιστες διακρίσεις. Καθημερινά, τα ανθρώπινα δικαιώματά τους καταστρατηγούνται συμπεριλαμβανομένου αυτού του δικαιώματος στη ζωή του δικαιώματο στη φυσική του ακαιρεότητα, την αξιοπρέπεια, του δικαιώματο στην υγεία. Ο Γολγοθάς, ενο τρανς τραντ-ανθρώπου αρχίζει με το που ξεκινάει η μέρα και τελειώνει όταν γυρίσει στο σπίτι του. Τον κλεβασμό και την απαξίωση θα τη δεχτεί και την υφίσταται το ίδιο το άτομο, αλλά και η οικογένειά του. Υπάρχουν περιπτώσει που. Το τρανς άτομο αποφασίζει να εγκαταλείψει την οικογένειά του για να μπορέσει να τους αλαφρύνει από το θόρυβο και από την κακοποιητική συμπεριφορά των γειτόνων, των ανθρώπων που ζουν κοντά σε αυτή την οικογένεια. Ένα τρανς άτομο το οποίο γεννιέται με συγκεκριμένο βιολογικό φύλλο στην ηλικία που θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται τους γύρω του και τον εαυτό του με τα αθώα μάτια μιας παιδικής ε, ε, ψυχής, πολύ εύκολα θα, αυτοπροσδιορίσει, θα το προσδιορίσει το του ένα μωράκι, ένα παιδί το οποίο γεννιέται, θα μεγαλώσει και θα αισθανθεί αυτό το οποίο είναι. Πιστεύετε εσείς όλοι σας, πότε αισθανθήκατε ότι είσαστε το φίλο το οποίο έχετε αυτή τη στιγμή. Mm. Δεν θυμάται κανένα, γιατί αυτό γίνεται από πάντα. Έτσι. Από πάντα καταλαβαίνουμε το φίλο μας. Ένα λοιπόν τρανς παιδί το οποίο γεννιέται και αντιλαμβάνεται αυτό το ίδιο τι είναι, θα ακολουθήσει το πρότυπο του φίλου το οποίο βλέπει θα δει τη μητέρα του να βάφεται, να ντύνεται. Άσχετα με το σώμα του, δεν το έχει ανακαλύψει ακόμα. Τότε λοιπόν θα έρθουν οι άλλοι να του δημιουργήσουν το πρόβλημα. Αυτό μεγαλώνει κανονικά. Οι άλλοι θα του πούν, ξέρεις κάτι, τα αγοράκια δεν φοράνε τα κούνια. Τα αγοράκια δεν βάφονται, τα αγοράκια δεν παίζουν με κούκλες, τα κοριτσάκια έχουν μακριά μαλλιά, τους αρέσει το ροζ. Τότε αυτό το παιδάκι θα πει, Εντάξει, είμαι αυτό που είμαι. Είμαι αυτό που είμαι. Αυτή η στιγμή του παιδιού είναι η στιγμή της δικής του προσωπικής μέθεξης. Όσο μικρό κι αν είναι, είναι αυτό το παιδί το οποίο θα καταλάβει και θα πει είμαι αυτό που είμαι. Και αυτό έρχεται πριν καν καταλάβει την, ε, η, η, σεξουαλική, η, η ταυτότητα φίλου του δηλαδή θα έρθει πολύ πριν καταλάβει την ερωτη, τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, την, ε, την έκφραση συναισθηματική ή σεξουαλική έλξη. Δηλαδή, θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι η σεξουαλική, ε, ο σεξουαλικό προσανατολισμό είναι τελείω διαφορετικό από την ταυτότητα φίλου. Διότι ένα παιδάκι το οποίο αισθάνεται αυτό που αισθάνεται, δεν έχει καν ξεκινήσει να ψάχνει το σώμα του, να καταλάβει ποια είναι η σεξουαλική του προτίμηση τα χρόνια που ζούμε, ναι, 2023, πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμό είναι ανεξάρτητο από το φύλλο του κάθε ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπο είναι ελεύθερο να έχει οποιονδήποτε σεξουαλικό προσανατολισμό. Θέλετε να πούμε αυτό που είπαμε στην αρχή. Δεν με νοιάζει τι κάνει στο κρεβάτι σου. Ποιο είναι λοιπόν ο λόγο που θα ορίσουμε τη σεξουαλική συμπεριφορά σε έναν άνθρωπο σε σχέση με αυτό που βλέπουμε. Η ελευθερία στο σεξουαλικό προσανατολισμό αφορά και τα τρανς άτομα. Η έκφραση φίλου, η αποδοχή του εαυτού μα, όποιο και αν είναι αυτό, το δικαίωμα στη διεκδίκηση τη θέση μα στην κοινωνία δεν είναι αυτονόητη. Είναι ένα καθημερινό αγώνα και δεν θα σταματήσει κανεί μα να διεκδικεί όσο κι αν ακούγεται, ακουγόμαστε κουραστική ή ότι επαναλαμβανόμαστε. Εγώ άλλωστε το έχω ακούσει πάρα πολλέ φορέ, ότι ε, εντάξει, πια φτάνει κάθε φορά που θα φας μπάντα τι είσαι. Όχι, θα συνεχίσω να το λέω, γιατί τα πράγματα δεν έχουν φτάσει εκεί που θέλουμε να φτάσουν. Θα εστιάσουμε λίγο ακόμα στην τρανς και ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ένα τρανς παιδί θα πάει στο σχολείο και αυτό που θα αντιμετωπίσει είναι χλεβασμός, απαξίωση, εκφοβισμός. Θα το προσφωνούν οι μαθητέ του, οι συμμαθητέ του και οι δασκαλοί του με το όνομα με το οποίο γεννήθηκα, όσο και αν αυτό λέει: Δεν θέλω να με λέτε έτσι, θέλω να με λέτε αλλιώ. Θα το φωνάζουν αλλιώ, παρόλο το οποίο θα παρακαλάει. Θα έχει μπορεί να έχει και τα κότσια να ακολουθήσει μερικά τρικάκια, δηλαδή να μην εμφανίζεται στο προάβλιο την ώρα τη προσευχή, ώστε που υπάρχει συνοστισμό, να φεύγει λίγο αργότερα, να μην βγαίνει στα διαλύματα. Και αν τελικά καταφέρει να τελειώσει αυτό το σχολείο, θα είναι το τέλο τη πρώτη πολύ μαύρη περίοδο, περίοδου, περίοδου τη ζωή του. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν τελειώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έτσι, και δεν την παρατήσει στη μέση, ε, μπορεί να έχει δικαίωμα στη μόρφωση. Όμως σκεφτείτε το ποσοστό των non φοιτητών που βρίσκονται στο πανεπιστήμιο. Εσείς γνωρίζετε άρα για κάποιο τρανς άτομο συμφοιτητή σα. Όχι. Πιστεύετε ότι κανένα τρανς άτομο δεν θα έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει μαζί σας? πώς θα αισθανόσασταν αν ένα τρανς άτομο ήταν συμφοιτητή σα και θέλει να κάνει παρέα μαζί σας, να συμμετέχει στις παρέες σας και σε ζητούσε να βγείτε μαζί, θα λέγατε να μην νοιάζεται καν στο κρεβάτι σου. Αργότερα, έτσι, όταν ένα τρανς άτομο θελήσει να, έχει πρόσβαση στην εργασία, έτσι, αφού πείτε ότι σπουδάζει έτσι, τελικά, πόσοι από εσάς έχετε συναντήσει τραν άτομα στο δημόσιο ιδιωτικό τομέα. Η πρόσβαση στην εργασία δηλαδή ενό ανθρώπου μορφωμένου, ενό τραν ανθρώπου που έχει μορφωθεί, ποια είναι. Ποιο θα επέλεγε δικηγόρο, οικογενειακό γιατρό, καθηγητή των παιδιών του, τραπεζικό σύμβουλο, λογιστή, γυναικολόγο, ένα τραν άτομο. Στην περίπτωση, okay, στην περίπτωση όμω που έχει εγκαταλείψει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα πράγματα λίγο χειροτερεύουν. Γιατί σε κανέναν ανειδίκευτο πολίτη δεν θα του δοθεί δουλειά ούτε καν του ποδαριού. Και στις δύο περιπτώσεις, λοιπόν, έχουμε ανθρώπους ανασφάλιστους, χωρίς σύνταξη, χωρίς να έχουν πρόσβαση στην υγεία. Επιπλέον, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες δεν ασφαλίζουν τρανς άτομα. Ακόμα και αν χρησιμοποιώντα το δικαίωμα τη περίθαλψη ενό ανειδίκευτου, ενό ανασφάλιστου ανθρώπου, όταν ένα τραν άτομο νοσηλευτή στο νοσοκομείο, σε ποιο θάλαμο θα πάει. Ακόμα και μετά την, αναγνώριση, την ψήφιση του νομοσχεδίου για την νομική αναγνώριση ταυτότητα φύλου, όποιο αποφασίζει να αλλάξει τα χαρτιά του και αναφέρεται όπω αυτό επιθυμεί, χωρίς απαραίτητα το τρανς άτομο να πρέπει να υποστεί κάποια επέμβαση επαναπροσδιορισμού επ, 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 φύλου, έτσι, καταλαβαίνουμε τι λέμε, μία απλή εξέταση προστάτη δεν συνάδει με το άκ, άμακα του. Ούτε, αντίστοιχα, ένα τεστ-παπ συνάδει με το άμκα ενός άνδρα. Οπότε το αποτέλεσμα ποιο είναι, τα τρανς άτομα να αποφασίζουν να μην πάνε να εξεταστούν και να υπόκεινται σε μια ε, κατάσταση πάρα πολύ επιβλαβή για την υγεία τους. Ο αγώνας ενός τρανς ανθρώπου αρχίζει από τη στιγμή που θα πάει στο περίπτερο. Η κοροϊδία, η απρέπεια, η απαξίωση είναι καθημερινή ρουτίνα και αναγκάζει τα πρόσωπα που το υπόκεινται σε συνεχή άμυνα. Η ταύτιση μια τρανς γυναίκας με τη εξεργασία είναι κάτι επίσης που είναι πάρα πολύ κακοποιητικό και επίσης αναγκάζονται τα τρανς άτομα να αποφύγουν μια, ε, σε, τα σεξουαλικά πειράγματα, γιατί ο κάθε άνθρωπος πιστεύει ότι γι' αυτό είναι φτιαγμένε. Δεν είναι για τίποτα άλλο. Ο αποκλεισμό από την εργασία έχει οδηγήσει πολλέ τραν γυναίκες στη σε σεξουαλική εργασία. Αυτό είναι γνωστό. Όμω δεν συμβαίνει σε όλε πολλές από αυτές αγωνίζονται για μια δουλειά στο φως τη ημέρας και γενικά η ταύτιση με τη σεξουαλική εργασία έχει σαν σκοπό να χρωματιστεί αρνητικά η υπόστασή τους. Κάποιο θα μπορούσε να τρομάξει ακόμα και για την ίδια του τη ζωή, κάτι που έχει συμβεί πάρα πολλέ φορέ, και να ξαναμπεί στο καβούκι του, να αποφασίσει να μείνει στο σκοτάδι, στο σκοτάδι που θέλουν οι άλλοι να τον βάλουν, για να μην είναι ορατό. Αποτέλεσμα τι να κάνει, να κάνει μια μίζερη ζωή, στερημένη, που θα καταλήξει σε ψύχωση, μια ζωή πεταμένη κυριολεκτικά στα σκουπίδια. Όμως τι θα κάνει. Θα προτιμήσει το φως. Σε κάθε του βήμα μπορεί να έρχονται κατά πάνω του τα χτυπήματα, τα εμπόδια, όμως αυτό το άτομο θα στέκεται μπροστά και θα προχωράει. Και αυτό το πράγμα θέλει πάρα πολύ δύναμη. Ένα τρανς άτομο θα γεράσει και θα πεθάνει, όπως όλοι μας θα έχει διανύσει μια ζωή όπως το ίδιο έχει ορίσει, όπως όλοι μας. Θα θέλει να πει στο τέλος πως τελικά καλά τα κατάφερε, όπως όλοι μας. Θα θέλει να κλείσει τα μάτια του, ευχαριστημένο, πως καλά πήγε αυτή η ζωή, όπως όλοι μας. Όμω θέλω να σα πω ότι μόνο αυτό θα έχει τη χαρά τη νίκη. Πω ακόμα και όταν όλα ερχόντουσαν με δύναμη κατά πάνω του, με συνεχή χτυπήματα, εκείνο είχε ακόμα μεγαλύτερη δύναμη να τα αντουκρούει, γιατί ήταν στη φύση του ανθρώπου να πάρει τη θέση του που του αξίζει μέσα στο σύνολο. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου, να σταθεί σε ένα σύνολο. Ειλικρινά θέλω να σα πω, κανένα δεν νοιάζεται τι κάνει ο άλλο στο κρεβάτι του αυτό που πρέπει να τον νοιάζει τον καθένα από εμά είναι να είναι ο άλλος χαρούμενος, ο ίδιος χαρούμενος και ο άλλος και η γύρω του. Και εδώ λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω πάλι, είστε καλά. Yeah. Θέλω να σας πω αυτό με νοιάζει τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.